Τι έγινε, πήγαν εκεί να ζητήσουν εξηγήσεις, δεν έλαβαν επίδομα, πόσα άτομα ήταν, πέστε μας λίγο τις λεπτομέρειες. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ενημερωθήκαμε ότι υπήρχε πρόβλημα στα γραφεία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στα κάτω Πολωνίδια και συγκεκριμένα ότι υπήρχαν αλλολαβοί οι οποίοι προκαλούσαν ανησυχία και ένας συγκεκριμένος αλλολαβός προκαλούσε και κακόβουλες ζημιές. Αμέσως στην περιοχή μετέβηκαν περίπολα της αστυνομικής διεύθυνσης του ΕΜΕΣΟΥ, όπου εντοπίστηκε 23χρονος αλλολαβός, ο οποίος προκάλεσε κακόβουλη ζημιά και ανησυχία και συνελήφθηκε για αυτόφορο αδίκημα. Επίσης, εκεί παρευρίσκονταν ακόμα 6-7 αλλολαβοί, οι οποίοι προκαλούσαν ανησυχία και οι συναδέλφοι που βρίσκονταν στο μέρος προχώρησαν στη σύλληψη ακόμα 2 προσώπων ηλικίας 36-25 ετών για πρόκληση ανησυχίας. Είχαν μεταβεί αρχικά όλοι μαζί, κύριε Κυριακού, εκεί στο επαρχιακό, για τον ίδιο λόγο. 6-7 άτομα είχαν συνοδεύσει τον 23χρονο που μετέβηκε στα γραφεία των ΙΚΕ για να ζητήσει να του δοθεί το επίδομα για τις βασικές του ανάγκες. Και όταν πήγε στους λειτουργούς του γραφείου, του εξηγήθηκε ότι το επίδομα του θα του καταβαλόταν με επιταγή, η οποία στάθηκε στη διεύθυνση όπου δήλωσε ως χώρος διαμονής του. Αυτός επέμενε να παραλάβει το επίδομα του σε μετρητά, κάτι το οποίο δεν γίνεται, και προκλήθηκε το όλο επεισόδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, και συνελήφθηκαν 3 άτομα στο σύνολο, μας είπατε, έτσι. Μάλιστα, ναι. Ναι. Είχαν εγκλωβίσει και εργαζόμενους του γραφείου ευημερίας, έμειναν στα γραφεία τους από φόβο. Κοίταξε, από τις αντιδράσεις του συγκεκριμένου λόγου και αυτούς που τον συνόδευαν, φαίνεται ότι προκλήθηκε φόβος στο προσωπικό του γραφείου ευημερίας, ναι, οι οποίοι παρέμειναν στα γραφεία τους μέχρι την άφηξη της αστυνομίας στο χώρο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριακού. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.